Η αγορά αυτή την συμφωνία, το κλείσιμο της αξιολόγησης, το δέχτηκε από τη μία πλευρά με ανακούφιση ότι επιτέλους έκλεισε η αξιολόγηση, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω ότι είναι μια αξιολόγηση η οποία μόνο προβλήματα μπορεί να φέρει τόσο στην αγορά όσο και στα εισοδήματα των πολιτών, με μείωση συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου και ταυτόχρονα μέτρα που είναι στην κατεύθυνση της ύφεσης και όχι της ανάπτυξης. Σε μια υπερφορολογημένη κοινωνία, σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει τα χρόνια της κρίσης τουλάχιστον το 50% των εισοδημάτων της, ερχόμαστε με νέα μέτρα τα οποία προψηφίζονται μετά το 18, να εφαρμοστούν μετά το 18, που οδηγούν σε ύφεση και όχι σε ανάπτυξη στην οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό το αρχικό, η αγορά ανακουφίστηκε από το κλείσιμο της αξιολόγησης ως ψυχολογικός παράγοντας στην πραγματική οικονομία. Πού θα ωφελήσει ουσιαστικά, κύριε Καβαθά? Ξέρετε, έχω ξαναπεί και από το σταθμό σας ότι η χώρα χρειάζεται να προχωρήσει σε ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που διατάσσεται από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό ή από τους αρμόδιους υπουργούς. Η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολιτικών που πρέπει να αλλάξουν και αυτές οι πολιτικές μέχρι σήμερα δεν μας δείχνουν ότι αλλάζουν, αλλά παραμένουν στην ίδια κατεύθυνση ενός σπιράλ ύφεσης που κλείνει επιχειρήσεις, που δημιουργεί νέους ανέργους, που αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ΔΟΗ, τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεχίζουν να κοκκινίζουν δάνεια στις τράπεζες. Τέτοια ανάπτυξη δεν πρόκειται να φέρει την πραγματική ανάσταση της αγοράς και της οικονομίας της χώρας. Μάλιστα. Όπως λέει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η οικονομία έχει βρεθεί σε μια παγίδα λιτότητας, αυτό που οι μικρομεσαίοι κατά κόρον τονίζεται το τελευταίο διάστημα, όπου οι συνεχείς αυξήσεις φορολογίας και οι μειώσεις δαπανών μειώνουν το ΑΕΠ και αυξάνουν το χρέος και, όπως είπατε πριν από λίγο, επαναλάβατε σωστά, δεν διατάσσεται η ανάπτυξη, αλλά είναι κάτι για το οποίο υπάρχει μια στρατηγική και πάμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Βεβαιότατα αυτή η συμφωνία ή το κλείσιμο της συμφωνίας σας αφορά σε ό,τι έχει να κάνει και με την λειτουργία των καταστημάτων Μάιο με Οκτώβρη, λειτουργίας και τις Κυριακές. Είναι κάτι με το οποίο διαφωνείτε και σήμερα ανακοινώσατε και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι θα προσφύγετε στο Συμβούλιο Επικρατείας αν υιοθετηθεί, ναι. Είναι σαφές ότι όχι μόνο το άνοιγμα των Κυριακών αλλά και τα υπόλοιπα μέτρα της συμφωνίας βάλουν ευθέως κατά της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας. Όταν μειώνεις τα εισοδήματα των συνταξιούχων, όταν μειώνεις τα εισοδήματα των μισθωτών μέσω της μείωσης του αφορολόγητου, αυτά έχουν άμεση επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία από αυτές τις μειώσεις έχει χάσει περίπου 57 δισεκατομμύρια ευρώ στα χρόνια της κρίσης. Αντιλαμβάνεστε ότι εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι βεβαίως και η προσπάθεια των δανειστών να λειτουργήσουν ως πλασιέ πολυεθνικών ή εθνικών ομίλων οικονομικών συμφερόντων. Διότι το άνοιγμα των Κυριακών δεν πρόκειται να δώσει ανάκαμψη στην πραγματική οικονομία, θα μετατοπίσει κύκλο εργασιών από τις μικρές επιχειρήσεις στις μεγαλύτερες, διότι δεν μπορώ να φανταστώ παραδείγματος χάρη το άνοιγμα των καταστημάτων στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου της Αθήνας. Σε τι θα βοηθήσει τον ξένο επισκέπτη, τον τουρίστα? Από την άλλη, βεβαιότατα, τόσο εσείς όσο και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, εκτός από αυτό που αναφέρατε, δηλαδή ότι ευνοούνται τα μεγάλα πολυκαταστήματα, ζητήσατε και μια προσωπική συνάντηση τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν τα θέματα αυτά ψηφιστούν στη Βουλή, ναι. Βεβαίως, έχουμε ζητήσει και από τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και στα πλαίσια της συνάντησής μας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την επίσκεψη της Προέδρου και της Γενικής Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Βιοτεχνιών, θα δούμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του στείλουμε και μια σχετική επιστολή ώστε να είναι ενήμερος για τις θέσεις των δύο συνομοσπονδιών. Κύριε Καβαθά, στην πράξη και με ένα παράδειγμα, αλήθεια, ποιο είναι το κόστος της κυριακάτικης λειτουργίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ενός εμπορικού καταστήματος και αν τελικά αυτό σε νούμερα δούμε συμφέρει ή δεν συμφέρει? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω με μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης,
η οποία όταν άνοιξαν τα καταστήματα τις Κυριακές στην Ισπανία, έκανε μία μελέτη του Πανεπιστήμιου της Μαδρίτης, το οποίο απέδειξε ότι το κόστος μιας επιχείρησης ήταν αυξήθηκε κατά 15% και ο κύκλος εργασιών κατά 0,5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια τα προβλήματα, διότι ήδη οι επιχειρήσεις είναι υπερφορολογημένες και φορτωμένες με υποχρεώσεις που έρχονται μέσα στα 7 χρόνια των μνημονίων. Συνεχίζουν δηλαδή τα προβλήματα, πάρα πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν και την αργία της Κυριακής. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες, δημιουργούν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την εργατική νομοθεσία. Παραδείγματος χάρη τετράωρη απασχόληση και όχι πλήρη απασχόληση, έτσι ώστε να αποφεύγουν να καταβάλουν το 75% προς αύξησης στους εργαζομενούς τους. Και βεβαίως όλες οι εργασιακές σχέσεις που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των Κυριακών, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι προβληματικοί.